όλες και όλοι καλά. Επιτέλους μπήκα έναν χρόνο να τον αφιερώσω στο YouTube. Παρόλο το ότι είναι μέρες που είμαστε στην καραντίνα, δεν έχω καθόλου χρόνο να κάνω βίντεο, επειδή είμαι τρίτη ηλικίου και κάνω, όπως ξέρετε, μαθήματα μέσω του υπολογιστή. Επιτέλους τώρα βρήκα έναν χρόνο να τον αφιερώσω στο YouTube. Αυτό το βίντεο, όπως είπατε και από το τίτλο, είναι κάτι που έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό. Θα κάνουμε Lyric Prank λοιπόν. Το τραγούδι που θα κάνω Lyric Prank ήταν πολύ γνωστό κομμάτι, σίγουρα το έχετε ακούσει. Για Lyric Prank βάλαμε το κομμάτι του ύμνου του Αγροτικού Αστέρα. Είναι φωτιά, είναι φωτιά, είναι φωτιά, είναι για γέρας. Είναι ο αγρό, είναι ο αγρό, είναι ο αγροτικός αστέρας. Και όχι, δεν θα είναι γιώτα αυτή τη φορά που θα κάνουμε φάρσα, γιατί θα το καταλάβει με τη μία. Κάναμε πλάκα σε ένα τυχαίο παιδί, το οποίο μου είπε ότι δεν θέλει να αναφέρω το όνομά του στο βίντεο, οπότε για λόγους ανωνυμίας θα το ονομάσω το παιδί Αφροξυλάνθη. Αφροξυλάνθη, ωραίο όνομα. Ναι, η φίλη μας Αφροξυλάνθη έπεσε στην παγίδα με το Lyric Prank. Τι χείτος του γίνεται το καλέ, πάμε να αναλύσουμε τη φάρσα. Σήμερα θα δούμε τη φάρσα που έκανα στην φίλη μας την Αφροξυλάνθη. Και προφανώς κάλυψα τα όνομα για λόγους ανωνυμίας και την περιοχή που θα δείτε πιο κάτω, που αναφέρω την πόλη της βασικά, μιλάμε την περιοχή. Η φάρσα ξεκινάει από εμένα και της λέω: «Για Αφροξυλάνθη, είσαι Instagram τώρα?» Και η Αφροξυλάνθη απαντάει: «Ναι, γιατί?» Και της λέω: «Ωραία, τι κάνεις?» Η Αφροξυλάνθη λέει: «Κάθομαι, γιατί?» Και της λέω: «Α, κι εγώ περίπου. Να ξέρεις ότι...» Είναι φωτιά, είναι φωτιά, είναι φωτιά, είναι για γέρας. Είναι ο αγρό, είναι ο αγρό, είναι ο αγροτικός αστέρας. Η Αφροξυλάνθη παραξενεύτηκε και απαντάει: «Τι λες?» Κι εγώ με κάποιες τροποποιήσεις της απαντάω: «Είσαι η ομάδα, ομάδα της καρδιάς μου, που μου δίνεις την πρωί, του εμπός μου το καμάρι, με την πράσινη στολή, του εμπός μου το καμάρι, με την πράσινη στολή». Επίτηδες τα άλλαξα όλα αυτά για να μην καταλάβει ότι είναι ο ύμνος του Αγροτικού Αστέρα, να το ακούσει ποτέ. Παρέμβαση. Για όσους δεν ξέρουν ποια είναι η περίφημη Ζένα, η Ζένα είναι αυτή που εκπροσώπησε τη Λευκορωσία τη χρονιά που μας πέρασε. Και μην αρχίσετε να λέτε στα σχόλια: «Α, έχει είδωλο τη Ζένα. Α, αυτή δεν είναι straight». Το ότι μια κοπέλα έχει είδωλο μια τραγουδίστρια δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι straight η ίδια. Εγώ για παράδειγμα έχω, για παράδειγμα εμένα, το είδωλό μου είναι ένας Γκόγκους. Δεν ξέρω πώς το λένε. Είναι αυτός ο χαρακτήρας από το Dragon Balls. Γιατί είναι ειδωλό μου. Γιατί μοιάζει σε ένα παιδί όπου τα έχει με μία από τις πιο ωραίες γυναίκες στη Θεσσαλονίκη. Όχι ότι εγώ δεν τα έφτιαχνα ποτέ με την κοπέλα με αυτήν, ούτε θα πιθανόν της τέλος πάντων, αλλά είναι ένα θέμα πολύ ασχετό να το αφήσουμε στην άκρη. Γιατί έκανα αυτή την παρέμβαση, ας συνεχίσουμε στο βίντεο. Αυτή απάντησε: «Νομίζω σε λάθος άτομο έστειλες. Συμφωνώ σε αυτό με το είδωλο βέβαια». Εγώ τους απαντάω: «Μάλλον όχι» και συνεχίζω. Είναι φωτιά, είναι φωτιά, είναι φωτιά, είναι για γέρας. Είναι ο αγρό, είναι ο αγρό, είναι ο αγροτικός αστέρας. Ξυνάνθη απαντάει: «Είσαι καλά, πότε εγώ έγινα πνοή η γυναίκα της καρδιάς σου, από πού και ως πού? Φωτιά, αρχίζω να τρομάζω». Μετά εγώ πάλι αρχίζω τις βλακίες μου. Τι να ρωτηθεί για τα αστέρια ποτέ? «Είσαι το αστέρι, αστέρι που φωτίζει με μια λάμψη μαγική». Απάντα μου σοβαρά τώρα, είσαι καλά? «Μες στο γήπεδο σαν μπαίνεις τρέμουν οι αντίπαλοι. Μες στο γήπεδο σαν μπαίνεις. Εγώ, όπως βλέπετε, άλλαξα
γήπεδα με τη Λευκορωσία, τους αντίπαλους με τη φανς της Ζένας και το τρέμον με το λατρεύουν. Από Ξυλάνθη, κάποιοι φαν της με λατρεύουν ήδη. Είναι φωτιά, είναι φωτιά, είναι φωτιά, είναι για γέρας. Είναι ο αγρό, είναι ο αγρό, είναι ο αγρό, δίχως αστέρας. Από αυτό, η Αυξηλάνδη απαντάει, δεν ξέρω τι σε έχει πιάσει, κόψε τα ναρκωτικά. Παρέμβαση πάλι. Αυτό με τα ναρκωτικά μου το είχε πει στο Instagram ποια άλλη από τη Μαρία που πήγε στο Next Top Model. Επειδή όπως βλέπω από την συνομιλία εδώ, έλεγα κάτι για τον Γιόνι. Τι κακό έχει ο Γιόνι. Ο Γιόνι όπως ξέρουμε όλοι μας είναι μια κουκουβάγια. Σωστά. Και τώρα εγώ προσπαθώ να τελειώσω τη φάρσα λέγοντάς της ότι τώρα θα σου πω ένα σοκ νέο. Τα αγγλικά μου σκίζουν. Η Αφροξυλάνθη απαντάει, ελπίζω να μην λες αστεία και να μιλάς σοβαρά. Εγώ της απάντησα ότι είναι σε Lyric Frank σε κανάλι μου στο YouTube. Και η Αφροξυλάνθη απαντάει, τι λες ρε χαζέ. Της λέει, ήξερα ότι κάτι πήγαινε λάθος. Αποτυχημένη φάρσα. Και όπως... Γεια σου Μάρκο, είμαι ο Καρδινάριος. Σου έφτιαξα κάτι πίτες να φας. Πολύ ωραία, και τι μας έφτιαξες? Έκανα μπεκονόπιτα, έκανα μπανανόπιτα, έκανα έκανα αμυλόπιτα, πορτοκαλοδόπιτα, έκανα ζαμπονοκόπιτα, έκανα ζαμπονοκασερόπιτα, έκανα παντοτόπιτα. Τι από όλα θέλεις? Θέλεις κάτι, δεν θέλω να φάω, δεν θέλω να χωρίσω κορονοϊό από εσένα, καθυνάνιε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, εάν μας σας άρεσε κάντε like, subscribe, χτυπήστε το κουδουνάκι και θα μου γράψετε τα σχόλια αυτή τη φορά. Αν θέλετε να κάνω ξανά lyric prank ή να συνεχίσω βασικά αυτή τη σειρά ή αν θέλετε να μην συνεχίσω τα lyric prank και να σταματήσω. Δεν ξέρω πως βγήκε αυτό το βίντεο, αλλά ελπίζω το επόμενο lyric prank να είναι καλύτερο από αυτό. Επίσης θα ήθελα να κάνετε ένα subscribe στον CoolGamer007. Έχει ωραίο κανάλι.